τον κύριο Τάκη Δούμα, τον οποίο καλησπερίζω στην εκπομπή μας και στην οικογένεια του Λίμπερο. Είστε καλά, κύριε Δούμα? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Καταρχήν, να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάμε μαζί, γιατί έχω διαπιστευτήρια και για τον τρόπο δουλειάς σας, αλλά και για την παρουσία σας στο δικό σας το χώρο. Οπότε και γι' αυτό επιλέξαμε να συζητήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά είστε ένας άνθρωπος που έχει την πορεία του στον τομέα αυτόν και νομίζω ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε σε σχέση με αυτό που έχει προκύψει από χθες, σε σχέση με τον Άρη, αλλά αν δεν κάνω λάθος θα μπορέσουμε ίσως να μιλήσουμε και για το θέμα του ΠΑΟΚ και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, γιατί έχετε γνώση και στο συγκεκριμένο αντικείμενο και κομμάτι. Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη για εσάς το χθεσινό, ξέρω ότι δεν ήταν, απλά θέλω να το μοιραστούμε και με τον κόσμο. Αυτή η ανακοίνωση χθες της ΠΑΕ Άρη σε σχέση με το νέο γήπεδο του Άρη στην περιοχή του αεροδρομίου. Από πού να ξεκινήσει λοιπόν κανείς? Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι από που γιον τα πήρατε τα καλά λόγια αυτά. Είμαι αλήθεια. Από ποιον τα διάστασα. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ποιος τα είπε. Ενδεχομένως να είναι όπως τα λέτε, ενδεχομένως και όχι. Δεν είναι εκεί. Αυτό θα το δείξει η πορεία του καθενός, θα τραβήξουμε τη γραμμή του παρονομαστή από κάτω. Εγώ θα πω ότι το δείχνει. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο τέλος, το δείχνει. Επειδή αυτό το πράγμα έχει περάσει τα 40 χρόνια δουλειάς, μάλλον προς το τέλος είναι, άρα έχει αρχίσει να κάτι δείχνει. Γίνεται. Κάτι γίνεται. Ας μην το κάνουμε τρισάγιο, να προχωρήσουμε παρακάτω. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι ήταν μια έκπληξη για μένα η ανακοίνωση του θέματος. Mm-hmm. Όχι ότι γραφιόταν εμπιστικό. Περίμενα ότι θα βγει κάποια στιγμή, αλλά πάντοτε όταν κάτι περιμένεις και βγαίνει, πάντοτε αισθάνεσαι μια έκπληξη. Ναι, χάρηκα που βγήκε, διότι φαντάζομαι, μάλλον ή αν θέλετε να το πω αλλιώτικα, ήταν και λίγο μια έκπληξη ότι κρατήθηκε τόσο καιρό μυστικό. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι ένα θέμα το οποίο η προεργασία του είναι από την αρχή του έτους κοντά και ολοκληρώθηκε περί τις αρχές μετά το Πάσχα λιγάκι. Εδώ θα πάρουμε, πω, όλοι, θα πάρουμε ένα credit και οι δημοσιογράφοι που δεν το βγάλαμε προς τα έξω. Ένα credit θα το πάρουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια ότι κρατήθηκε όχι μυστικό. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά επειδή είναι ένα σύνθετο θέμα, υπήρχε περίπτωση ας πούμε να ταΐ και βέβαια ξέρετε εύκολα κιόλας μπορεί να σπηλωθεί λέγοντας πω τι πράγματα είναι αυτά, αυτά είναι ανέφικτα, τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνονται. Mm-hmm. Και αυτό θα ήταν ακόμη χειρότερο από το να δημοσιευτεί κάτι πριν, πραγματικά πιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι έτσι είναι και πέρα τον ενθουσιασμό που μπορεί να έχουμε εμείς που το σκεφτήκαμε ή η ΠΑΕ και ο ΑΣ που τον αφορά άμεσα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο σοβαροί, δηλαδή τα βλέπουν πολύ πιο... τα πράγματα πολύ έτσι ας πούμε μέσα από κανόνες και τα λοιπά και είναι πιο συγκρατημένοι να το πω. Θα έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, είναι περίπου γνωστό ότι εγώ και ο Πάρης ο Πίλιας λειτουργούμε σαν ένα άτυπο think tank σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Προσπαθώντας όλα τα χρόνια από την εποχή της προεδρίας του Πάρη του Πίλια στο τεχνικό επιμελητήριο και την εμπλοκή τη δική μου σε αντίστοιχες επιτροπές του επιμελητήριου να καλύψουμε και να προτείνουμε σχεδιασμό για την πόλη ο οποίος θα πιθάνει και τον ορίζοντα της επόμενης δεκαετίας και πλέον. Mm-hmm. Στιγμής θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή η εμπλοκή μας και οι προτάσεις μας για τη διεθνή έκθεση ολοκληρώθηκαν. Γίναν προεδρικό διάταγμα, έγινε ο γνωστός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Δεν κάνω διαφήμιση της δουλειάς, αλλά είναι ουσιαστικό για να γίνει και κατανοητό σαν τι εμπλεκόμαστε σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Δεν ήρθε ποτέ κάτι από την πλευρά του Άρη για λογαριασμό του Άρη από οπαδικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο και προχωρήσαμε σε μια τέτοια προσέγγιση και λύση για το ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά μέσα από μια αναγκαιότητα το να προσδιοριστούν κάποιες αλλαγές για την πόλη της Θεσσαλονίκης και κάποιες διέξοδοι λύνοντας πραγματικά υπαρκτά προβλήματα. Άρα, με τον ίδιο τρόπο ναι. Ήταν και η ανασκούψη με τη Νέα Τούμπα. Mm-hmm. Όπου εκεί... πάντοτε λέω, έχω πει οποτεδήποτε και αν έχω μιλήσει, είναι ότι ουσιαστικά γίνεται το νέο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον τη στιγμή εκείνη, που θα αφορά την θέση που βέβαια είναι του ΠΑΟΚ, τη θέση του ΠΑΟΚ, αλλά το σύνολο της αναπλάθοντας συνολικά και εκ νέου την αλάνα της Τούμπας, αναδεικνύοντας όλο το κομμάτι της περιοχής αυτής της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, δίνοντας ας πούμε
ένα νέο χαρακτηριστικό, ένα νέο τοπόσιμο σε αυτή την πλευρά της πόλης στην προβολή των επόμενων 10-15 και πλέον ετών από την ώρα που θα υλοποιηθεί και μετά. Το ίδιο με το παραλυπτικό μέτωπο, με όλα αυτά. Άρα λοιπόν έφτασε η στιγμή να λύσουμε ένα ζήτημα που αφορούσε ναι μεν την ανάγκη που άρχισε να βγαίνει τα τελευταία δύο χρόνια από πλευράς Άρη με τις κινήσεις και σκέψεις που είχε κάνει ο πρόεδρος ο κ. Καρυπίδης. Να αναβαθμίσει το σημερινό, να κάνει ένα πάνω σήκωμα, να δει τι μπορεί να γίνει, πώς όλα αυτά και με όλες τις δυσκολίες που έχει με η όλες περιοχή τις δυσκολίες και καταγράφοντας και τα προβλήματα του γηπέδου που υπάρχουν σήμερα, τα μεγέθη δηλαδή. Να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε, μια σύγκριση. Τούμπα Χαριλάου είναι 10 στρέμματα διαφορά το αρχικό υπόπεδο. Η αρχική ιδιοκτησία. Χαριλάου είναι 20-21 στρέμματα με το δόρυ, 30 στρέμματα το άλλο. Δηλαδή στα 21 στρέμματα. Ο Θεός ο ίδιος να κάνει δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να κάνει ένα γήπεδο αξιοπρεπές των 30.000 δεν μπορεί να κάνει. Άμα να κάνεις ένα σύγχρονο γήπεδο των 10, 15, 20.000 θέσεων, δεν έχει νόημα. Κάθεσαι τις πως είσαι. Βέβαια σε μια περιοχή η οποία γύρω της δεν έχει τον παραμικρό αέρα να αναπνεύσει. Τι να συγκρίνεις, ας πούμε, πίσω από τη θύρα 3, το δρομάκι αυτό που είναι με τις πολυκατοικίες, σε σχέση με την Άννα, με τις δυνατότητες που έχει η αντίστοιχη άλλη περιοχή. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από μια τέτοια διαδικασία, είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Ναι, μεν η πόλη να αναβαθμιστεί σε αυτό το σημείο της, αλλά ο Άρης, με τα 107 χρόνια παρουσίας του, να αποκτήσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και τη νέα ορμή που έχει, που επιδεικνύει στους αγωνιστικούς χώρους και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα τμήματα που έρχονται και από όλα αυτά που έρχονται, ένα γήπεδο αντάξιο και της ιστορίας αλλά και της προοπτικής του. Αυτό λοιπόν αφού δεν μπορεί να γίνει εκεί, πρέπει να γίνει σε κάποια άλλη θέση. Άλλη θέση μέσα στον πολεοδομικό ιστό προφανώς δεν υπάρχει και ο μοναδικός χώρος στον οποίο μπορέσαμε και εντοπίσαμε, γιατί ξέρετε θεωρούμε ότι η σημερινή πρόταση έχει μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Το ότι εμπλέκει δύο δήμους, το δημόσιο και τον ΑΣΥΓΜΑ με την ΠΑΕ, αλλά το μόνο καλό είναι ότι δεν έχει και τρίτους μέσα, δεν έχει ιδιοκτήτες προς αποζημίωση. Άρα με αυτά τα χαρακτηριστικά έπρεπε να βρούμε έναν χώρο ο οποίος βρέθηκε μεγάλος και ικανός έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί να πάρει ένα γήπεδο χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, να είναι σε επιτρεπόμενο περιβάλλον χρήσεων, να μην υπάρχει αντίδραση από κόσμο, δηλαδή να είναι όλα ευνοϊκά. Και προσδιορίστηκε, εντοπίστηκε αυτό το οικόπεδο που λένε, αν δεν το ξέρετε μπορούμε να το πούμε ακριβώς. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σενάριο τεχνικό, το οποίο αφού ανακοινώθηκε καταρχάς στον Περιφερειάρχη, που αν θέλετε όχι υπό την καθοδήγησή του, αλλά υπό την ομπρέλα του και το ενδιαφέρον του μέχρι εκεί τη στιγμή λειτουργούσαν. Mm-hmm. Αφού ανακοινώθηκε στους δύο ενδιαφερόμενους, δηλαδή στον Λευτέρη τον Αρβανίδη και στον Θόδωρο τον Καρυπίδη, και είδαμε ότι υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη, παρουσιάστηκε και στην κυβέρνηση τον Μάιο μήνα, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια προεργασία και μια τέτοια κατεύθυνση για να γίνει αυτό. Βεβαίως χρειάζεται η συνδρομή σας, διότι ο κράτος αυτή να βάλει αρκετά χρήματα, διότι δεν θα χωρίσει λεφτά στον Άρη, θα πάρει από τον Άρη το κράτος ή ο Δήμος, η κοινή ωφέλεια, ένα εντός σχεδίου υπόπεδο 20 στρεμμάτων. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχει μια αξία πάρα πολύ μεγάλη αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο μόνος παίχτης που μπορεί να βάλει χρήματα ανταποδοτικά για αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Άρα με αυτό το σενάριο. Με μια σύμπραξη δηλαδή και κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα να υπάρξει και σύμπραξη με το δημόσιο. Βεβαίως. Και το Ταμείο Ανάπτυξης. Το Ταμείο Ανάπτυξης το λέω σωστά, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα προγράμματα και αυτά. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να προσδιορίσουμε ποια είναι η χρηματοδοτική πολιτική. Σωστά. Αυτό είναι του κ. Σκλακάκη, έτσι δεν είναι. Δεν είναι δικιά μου, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να παρουσιάσω ένα σενάριο το οποίο καταρχάς να μπορεί να εγκριθεί. Αντιλαμβάνομαι, αν μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Βεβαίως. Το ένα είναι αυτό που έχω γανιάσει να λέω προς τους φίλους μου εδώ, τους Αριανούς, αλλά και γενικότερα στους ακροατές μας. Ότι θα πρέπει, όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για έναν αριστεχνικό σύλλογο και την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τον ΑΣΥΓΜΑ τον βάζουμε αναγκαστικά γιατί.
ξέρουμε το καθεστώς το νομικό στην Ελλάδα ότι πρέπει να είναι ο ΑΣ όσον αφορά τα γήπεδα κτλ. Και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Λέω όχι, ότι πάντα. Το γήπεδο είναι το ΑΣ. Ακριβώς, ναι, βέβαια. Δηλαδή, αν δεν συμφωνείτε ο Αρβανίτη ο κάθε Αρβανίτη. Δεν γίνεται τίποτα. Σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι πρέπει πάντα στην όποια κυβέρνηση, για να φτάσω στο σημείο να απαιτώ από την όποια κυβέρνηση να κάνει πέντε πράγματα, θα πρέπει να προτείνω κάτι χειροπιαστό. Θα πρέπει να προτείνω κάτι το οποίο είναι απτό. Θα πρέπει να προτείνω κάτι το οποίο να έχει πραγματικά μία βάση. Διότι εμείς, καλός ή κακός, αυτό που κάνουμε είναι πάντα να λέμε «Α, κάνεις γήπεδο στον ΠΑΟΚ». Γιατί κάνεις γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Δεν προτείνεις όμως κάτι. Ο Άρης λοιπόν αυτή τη φορά και εσείς και όλοι οι άνθρωποι που ασχοληθήκατε και το περιγράφετε αυτή τη στιγμή πρότειναν κάτι και επίσης το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προεκλογικό ή οτιδήποτε άλλο ή ΔΕΘ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προεργασία εξάμηνη. Έχω και εγώ γνώση, όχι βέβαια με τις λεπτομέρειες που μας περιγράψατε αυτή τη στιγμή, αλλά είχα γνώση του θέματος από την πλευρά του Άρη και ότι προσπαθεί ο Άρης να τρέξει ένα τέτοιο project και είναι ένα project τεράστιο, δεύτερο τεράστιο project για την πόλη, που πραγματικά μπορεί να, αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί όπως λένε οι φίλοι μου εδώ, οι Παοξίδες και οι συνάδελφοι, όντως θα υπάρξει τεράστια αλλαγή στην περιοχή εκεί που μάλιστα έχω πάει και σχολείο εγώ στην Κλάνδους, σε όλη την ευρύτερη περιοχή με ένα νέο γήπεδο, χώροι εργασίας, όλα αυτά που θα γίνουν τέλος πάντων και συνοδεύουν ένα πολύ μεγάλο έργο εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ μιλάμε για το θέμα του Άρης, μου επιτρέψουν και οι φίλοι μου του ΠΑΟΚ, για ακόμα μεγαλύτερο, γιατί είναι διτό το έργο αυτό. Είναι ένα έργο από τη μία που δίνει μια τεράστια πνοή σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή είναι απλά χωράφια που ανήκουν στον ΟΑΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή εκεί του αεροδρομίου, σε μια περιοχή που έχει έντονη εμπορική δραστηριότητα με όλα τα μαγαζιά που υπάρχουν απέναντι, άρα μπορούν κατ' επέκταση να υπάρξουν και άλλα, και την ίδια στιγμή δίνει μια ανάσα σε μια περιοχή της πόλης πυκνοκατοικημένη, αλλά και μια λειτουργικότητα για ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο γήπεδο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το κλεάν της Βικελίδης, γιατί το πατρικό μου είναι ακριβώς απέναντι. Όχι πάρκινγκ δεν μπορείς να κάνεις για να πάνε 100 επίσημοι του ΣΟΕΦΑ σε ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να παρκάρεις το βράδυ για να πας στο σπίτι σου εκεί στην περιοχή. Είναι πορεσμένη η περιοχή, άρα λοιπόν νέο γήπεδο στη θέση του παλιού, είτε γκρεμίζοντάς το και ανακατασκευάζοντάς το ή κάνοντας πανοσύκομα κτλ, απορρίπτεται αμέσως. Έτσι. Διότι δεν έχει τις αναπνοές, δεν έχει κανένα περιθώριο. Να δει κατά ψέμα τώρα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν μπορεί να βάζει προδιαγραφών, αυτό δεν μπορεί να γίνει μικρότερος, η περιβάλλουσα είναι ελάχιστη. Άντε να βάλεις ένα σκέπαστρο λοιπόν, στη δύο, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι ένας μικρός εξοραϊσμός του κηπέδου και τίποτα περισσότερο. Ένα πασάλιμα είναι μεταξύ μας, από ό,τι φαίνεται. Εγώ ξεκινά από μια λογική, η οποία είναι ουσίας. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΟΚ. Ένα αθλητικό σωματείο δεν είναι δουλειά του να κάνει αθλήματα μόνο. Βασικά κάνει αθλήματα, έτσι συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο. Άρα και ο ΠΑΟΚ κάνοντας ένα καινούριο γήπεδο και ο Άρης κάνοντας ένα καινούριο γήπεδο, ασχέτως σε μια άλλη θέση, δίνοντας το χώρο σε κοινή χρήση, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη χαρίζοντας, διότι δημιουργεί άλλου είδους συνειρμούς. Εντάξει, συμβάλλει στο κοινωνικό σύνολο. Ποιο είναι το κοινωνικό σύνολο, η πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν πούμε ότι 100 εκατομμύρια είναι η επένδυση του ΠΑΟΚ και άλλα τόσα, παίζει ρόλο τώρα 5-10 πάνω κάτω, και άλλα τόσα του καινούργιου γήπεδου σημαίνει ότι στην επόμενη δεκαετία, πενταετία, εξαετία, όσο θέλετε τραβήξε το, θα έχω μόνο από δύο αθλητικές επενδύσεις και εγκαταστάσεις ένα σύνολο 200 πλάς εκατομμυρίων. Το δικαιούται, κύριε Δούμα, το δικαιούται. Βλέπουμε περιφέρεια Αττικής, 20 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Βοτανικό στον Παναθηναϊκό, 80 εκατομμύρια. Κλειστό ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό παραχωρείται. Το ελληνικό παραχωρείται στην ΑΕΚ. Το ειρήνης και φιλίας έχει πάρει τη χρήση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε με γερασμένα γήπεδα. Είμαστε που είμαστε πίσω. Όταν υπάρχει ευκαιρία. Να ξέρετε κάτι. Όταν σας είπα πριν ότι ουσιαστικά θεωρώ τον εαυτό μου μαζί με τον Πάρη, τον Πίλια και με κάποιους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, και με τις συμπαράσεις, περιφερειά και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά λειτουργούμε σαν ένα think tank άτυπο, μη θεσμοθετημένο.
Δύο ιδιώτες, μηχανικοί, με πλούσια εμπειρία, επαγγελματικοί πάντοτε, χωρίς να προστρέφουμε, ας πούμε, χωρίς να προσβλέπουμε, αν θέλετε, στο να πάρουμε μία δουλειά, έτσι ώστε να, από αυτό να ζήσουμε κτλ. Βλέπουμε, εγώ λέω ορισμένα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, η διαφορά Αθήνας με Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή για να την κοιτάς, είναι το, με, τη σηκώνεις το κεφάλι στο ψηλά. Είναι χαόδες. Θα κολλήσει και θα βλέπεις με το πηγούνι την Αθήνα και όχι με τα μάτια πια. Θέλετε λίγο... Καταλαβαίνετε με αυτή τη διαφορά. Έτσι, και σε αυτό όμως δεν φταίει η Αθήνα. Όχι, εμείς πρέπει να έχουμε την απέτηση. Απλά πρέπει εδώ πέρα μας δίνει μια ευκαιρία και αυτή η ευκαιρία σιγά σιγά αρχίζει να υλοποιείται. Σας είπα, παραλιακό μέτωπο. Νέο γήπεδο ο ένας, νέο γήπεδο ο άλλος, μεγάλη υπόθεση. Μόνο αυτά, στην το μετρό, στην λιμάνι, είναι κάποιες επενδύσεις που αν όλες αυτές κουμπώσουν σε έναν συνολικό σχεδιασμό, που αυτό είναι που εμείς ουσιαστικά έχουμε συμβάλει, εγώ και ο Πάρης ο Πίλιας, θεωρώ ότι οδηγούν τα πράγματα σε ένα μέλλον μοναδικά καλό για την πόλη. Έτσι. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποια από αυτά δεν υλοποιηθούν, θα είναι εις βάρος της πόλης. Έτσι, και έχουμε... όχι του σωματείου. Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα. Θέλω λίγο να μου συγκεκριμενοποιήσετε για το γήπεδο του Άρη. Καταρχήν, την περιοχή λίγο πολύ την έχουμε ακούσει από χθες. Η περιοχή είναι ένα οικόπεδο μεταξύ Λιρόι Μερλίν και Φίλκερ Αμτζόνσον, το παλιό εργοστάσιο Φίλκερ Αμτζόνσον. Είναι 162-165 στρέμματα κάπου εκεί. Το ακίνητο αυτό είναι ικανό να δεχτεί ένα γήπεδο καινούριο και πάρκινγκ και όλα τα υπόλοιπα και τις εγκαταστάσεις που θα πάρει σαν αντιπαροχή ο ΑΕΔ. Γιατί ξανά ο ΑΕΔ είναι το δικό του είναι. Έτσι. Δεν πάμε εμείς να το πάρουμε. Ναι. Πάμε να το συμβάλλει και αυτός σε έναν κορβανά ο οποίος είναι πολύπλοκος και μετέχουν δύο δήμοι, μία περιφέρεια ομπρέλα από πάνω για να μπορεί να τα κινεί ουσιαστικά με τη συνένεση του κράτους, του στενού και του ευρύτερου, γιατί ο ΑΕΔ είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση είναι πιο δηλαδή. Όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα που δεν γίνεται για πρώτη φορά με αυτά τα δεδομένα, αλλά αν θέλετε ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο το παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Έτσι, στο Βοτανικό. Της διπλής ανάπλασης. Που είναι πιο εύκολο όμως, ε. Το ονομάσαμε διπλής παρέμβαση. Θα το δείξει. Που θα είναι το δείξει η ζωή. Θεωρητικά λέω, με βάση τα... Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιώτες άλλοι μέσα, ιδιοκτήτες, που να χρειάζονται απαλωτριώσεις και σωστά, άρα περπατάει κανείς με την ευκολία ότι έχει να συνδιαλέγει με μεγάλους παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες όλοι αυτοί μέχρι στιγμής ομονοούν, ενώ μεγάλους παίκτες, αλφα, σίγμα, ΠΑΕ, κράτος και τα λοιπά και δίνουν. Αν πάνε έτσι μέχρι το τέλος όλα τα πράγματα και δεν χαλάσει κάπου. Έχουμε ορίζοντα χρονικό. Σε 1,5 χρόνο περίπου θα έχουμε ένα θεσμοθετημένο σχεδιασμό, ένα προεδρικό διάταγμα που θα το επιτρέπει να υλοποιηθεί. Και από εκεί και πέρα, εφόσον θα έχει βρεθεί ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης στο ενδιάμεσο διάστημα και σε αυτό φαντάζομαι ότι ο κ. Καρπίδης θα συμβάλλει τα μέγιστα προς όφελος. Νομίζω τους έχει ήδη, ναι. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά λέω φαντάζομαι και έχει τις δυνατότητες ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται, αλλά και η κυβέρνηση ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει σε αυτό ή να συνεργαστούν για οτιδήποτε αντίστοιχο κτλ. Θεωρώ ότι το 26 που είναι και ένα deadline να πω της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης που αναφέρατε προηγουμένως δείχνει ορατή την υλοποίηση αυτού του σκοπού. Λέτε να έχουμε το 26 δύο γήπεδα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ το 26 λέει. Σκέφτεστε. Αντί να πηγαίνουμε στην Τούμπα και στο Χαριλάο, να πηγαίνουμε στη νέα Τούμπα και στο νέο Κλάδης Βικελίδης. Δηλαδή θα είναι φοβερό σε ένα ορίζοντα πενταετίας. Μακάρι. Εγώ ελπίζω, ξέρετε, και με τα χρόνια που έχω και στην πλάτη μου, το ελπίζω περισσότερο για να προλάβω, το δω κιόλας, καταλάβατε. Δεν είναι οι άνθρωποι. Εγώ που δεν είμαι τόσο νέος άνθρωπος, σε μάση περιπτώσει, εύχομαι, γιατί και ακόμη και τα 5 και τα 6 χρόνια σε κάποια ηλικία είναι αρκετά, προλάβω να το δω. Άρα λοιπόν, γερίνανε όλοι οι εμπλεκόμενοι και για τα δύο. Έτσι. Και να έχουμε την ίδια έτσι ζέση να τα υλοποιήσουμε. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω στο να υλοποιηθούν θεσμικά και τα δύο, δηλαδή να εγκριθούν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα. Για τον ΠΑΟΚ εννοώ, γιατί είπατε κάτι να πούμε για την Τούμπα, αλλά και αυτό το νέο γήπεδο του Άρη. Με την ιδιότητα που έχω.
Μόνο εκεί εγώ μπορώ να συμβάλλω, δεν άλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να σας πω ότι ο κοινός μας γνωστός λέει ότι έχει αγοράσει ήδη από τώρα σουίτα για το νέο γήπεδο του Άρη. Ελπίζω να με παίρνει μαζί του, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από την τέτοια, εκτός από τη γνωριμία, έχουμε και κάτι άλλο που μας συνδέει. Έχουμε και μια εξοχιστή συγγένεια την οποία προφανώς. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Κάτι ελπίζω θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν το θυμάτε, θα σας βάλω να το θυμίζω. Έτσι. Να με παίρνει στη σουίτα. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Εντάξει. πάρα πολύ για την κουβέντα. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.